Πριν 46 μέρες βρισκόμασταν πάλι στο ίδιο σημείο εσείς και εγώ και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, τον οποίον θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος που εντάχθηκε αυτό το έργο που αφορά την Αργολίδα και όχι μόνο, να φτιαχτούν οι ζημιές που έχει υποστεί από τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η γέφυρα. Πραγματικά πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρη του Κέσαρη, γιατί πραγματικά ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης κινήθηκε με ταχύτατα. Τα ανακλαστικά του αποδεικνύουν ότι έχει μεγάλες ευαισθησίες και μαζί με τους συνεργάτες του αλλά και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα άμεσα προχώρησαν και τοποθέτησαν την συγκεκριμένη γέφυρα στο τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πιστεύω ότι το έργο θα προχωρήσει γρήγορα και θα αποδοθεί στους κατοίκους, οπότε να περνούν ασφαλείς και να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Τι ακριβώς θέλει η γέφυρα και πώς είναι το κόστος το οποίο έχει, πώς είναι το ποσό το οποίο έχει δεσμευτεί? Η γέφυρα έχει εδώ και αρκετά χρόνια υποστεί ζημίες σοβαρότατες στα πέδιλά της αλλά και σε όλο της το στήριγμα. Τα είδε αυτά ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Πιστεύω ότι και οι τεχνικές υπηρεσίες που ήρθαν και επισκέφθηκαν και την είδαν ξέρουν τι χρειάζεται για να μην μπω σε τεχνικά θέματα. Θέλω να πιστεύω ότι ξεκινάμε με ένα ποσό γύρω στις 150.000 και μου είπε όσο χρειαστεί θα τοποθετηθούν τα χρήματα, οπότε να μην, έχουμε, να μην αφήσουμε κανένα κενό στο συγκεκριμένο έργο. Ναι, από ό,τι είχαμε την επικοινωνία εχθές με τον κύριο Δημήτρη, θα είναι πάρα πολύ γρήγορα, παρόλο ότι ξέρετε ότι περνάμε δύσκολες αυτές τις στιγμές σαν κράτος, αλλά η περιφέρεια από ό,τι βλέπω δουλεύει παντού και αυτό πρέπει να το χρεώσουμε στα σύν των ανθρώπων που ασχολούνται με την περιφέρεια. Να πούμε όμως ότι πρέπει να γίνει λίγο άμεσα, δεδομένου ότι υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω του κλίματος. Και δεδομένου ότι περιμένουμε χειμώνα, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει λίγο άμεσα και περνάει και μεγάλο μέρος της Αργολίδας από την περιφέρεια. Όταν φτάσαμε αυτή τη στιγμή άμεσα 45 με 46 μέρες από ό,τι υπολογίζω από τότε που συναντηθήκαμε εδώ, ότι κινήθηκε άμεσα η περιφέρεια να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο στο τεχνικό πρόγραμμα, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει άμεσα. Επίσης, χθες με χαρά σας ανακοινώνω ότι υπεγράφηκε η σύμβαση των καθαρισμού του ποταμού Ινάχου, της Πάνητσας που λέμε εμείς, οπότε θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα δύο έργα θα αποδοθούν γρήγορα στους κατοίκους της Αργολίδος.